Ο νεότερος μετεωρολογικός δορυφόρος της Ευρώπης τράβηξε μια φωτογραφία της γης που δείχνει την υπέροχη ομορφιά της ακόμα και κάτω από σύννεφα. Η εικόνα που λήφθηκε από το Mediosat Third Generation Imager 1 ή MTG-I1 δείχνει με μεγάλη λεπτομέρεια τις συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη, την Αφρική και τον Ατλαντικό. Με βάση αυτή την εικόνα μπορούμε να περιμένουμε ότι ο δορυφόρος αναμένεται να εκπληρώσει την υπόσχεσή του για βελτιωμένη πρόγνωση του καιρού, συμπεριλαμβανομένων προβλέψεων έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με ειδικό, το επίπεδο λεπτομέρειας που αποκαλύπτει η εικόνα του MTG-I1 ήταν ανεύκτο προηγουμένως πάνω από την Ευρώπη και την Αφρική. Ο δορυφόρος εκτοξεύτηκε με έναν πύραυλο Ariane 5 στις 12 Δεκεμβρίου 2022. Ανήκει στο σύστημα MTG μετεωρολογικών δορυφόρων που θα διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Μετεωρολογικός Δορυφορικός Οργανισμός EUMETSAT και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Το σύστημα θα είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι το 2026 και θα αποτελείται από 6 δορυφόρους που θα παρέχουν σημαντικά δεδομένα για την έγκαιρη ανίχνευση ακραίων καιρικών φαινομένων τις επόμενες 2 δεκαετίες. Η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα λήφθηκε στις 18 Μαρτίου 2023 από το Flexible Combined Imager του δορυφόρου. Δείχνει ένα μεγάλο τμήμα της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης και της Σκανδιναβίας που είναι καλυμμένο με σύννεφα, ενώ η Ιταλία και τα Δυτικά Βαλκάνια έχουν σχετικά καθαρό ουρανό. Στην εικόνα φαίνονται σύννεφα που στροβιλίζονται πάνω από τα Κανάρια νησιά, χιόνι στις Άλπες και ειζήματα στο νερό κατά μήκος των ακτών της Ιταλίας. Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία αναφέρει ότι οι νέες εικόνες δείχνουν λεπτομέρειες που δεν ήταν τόσο καθαρές σε παλαιότερες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από το δορυφόρο Mediosat δεύτερης γενιάς. Το MTG-I1 μπορεί επίσης να εντοπίζει δομές νεφών σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, βοηθώντας έτσι τους μετεωρολόγους να παρακολουθούν πιο αποτελεσματικά την εξέλιξη των έντονων καιρικών φαινομένων σε αυτές τις περιοχές του πλανήτη. Η τρίτη γενιά μετεωρολογικών δορυφόρων Mediosat δεν θα τραβήξει εικόνες μόνο σε υψηλότερη ανάλυση από τους προκατόχους της. Ο δορυφόρος θα τραβά επίσης περισσότερες φωτογραφίες της γης και το σύστημα θα παράγει εικόνες κάθε 10 λεπτά μόλις τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Αυτή η συχνότητα και η καλύτερη ανάλυση θα βοηθήσουν επίσης την ικανότητα του συστήματος να παρακολουθεί τις έντονες καιρικές συνθήκες και την κλιματική αλλαγή μακροπρόθεσμα. Σύντομα, το MTG-I1 θα συνδυαστεί με έναν επαναστατικό δορυφόρο MTG-Sounding που θα φέρει και άλλα χρήσιμα εργαλεία. Η εγκατάσταση αυτού του δεύτερου δορυφόρου αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του επόμενου έτους και θα μπορεί να παρέχει δεδομένα σχετικά με το όζον, το μονοξίδιο του άνθρακα και την ηφαιστειακή τέφρα στην ατμόσφαιρα της Γης. Οι μετεωρολογικοί δορυφόροι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι αφού η παρακολούθηση των καιρικών φαινομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον προσδιορισμό και την έγκαιρη αντιμετώπιση διάφορων καταστροφών ή προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας σε αυτούς τους δορυφόρους, μπορούμε να περιμένουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.